Είναι στιγμές, αδέλφια μου, που κάθε μέρα, κάθε στιγμή έρχεται στο κεφάλι μας μια στενοχώρια. Και πώς τη διαχειρίζεσαι, μα μια μεγάλη λύπη. Πολλές φορές, λίγες φορές, ελάχιστες και χαρές. Και πώς να το πεις, πού να το μοιραστείς και ποιος να καταλάβει ότι κρύβεις μέσα σου και αν ντρέπεσαι να το πεις και μπορείς να πολεμήσεις τα προβλήματα και αν σε αδικούν και αν σε ξεφτιλίζουν και αν σε κουράζουν και εσύ τα δέχεσαι όλα. Μα το δίκαιο δεν πρέπει να διεκδικήσω το δίκαιο μου επιτέλους. Έκανα μία υπομονή, έκανα μια υπομονή, έκανα πολλές ανοχές, δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρω το λόγο και να τους ξεφτιλίσω. Και έτσι που λέτε, οι σκέψεις αυτές ταλαιπωρούν το μυαλό μου και σκέφτηκα, άνθρωπος είμαι και μάλιστα ο τελευταίος. Τι μπορώ να κάνω, να δω ποιος άνθρωπος έχει λύσει για αυτό το θέμα, πώς τον βοήθησε ο Θεός. Και ανοίγω την Αγία Γραφή, αλλά είμαι αγράμματος και αμόρφωτος, που να καταλάβω, δύσκολα πράγματα. Και λέω, θα πάω στο Ευαγγέλιο, στην πράξη, αυτά που λέει ο Θεός αν γίνονται. Πού, στους βίους των Αγίων. Και πάλι να γυρνάω τα ημερολόγια και μου έκανε εντύπωση η ζωή αυτής της τεράστιας Αγίας, της Οσίας Θεοδόρας από την Αλεξάνδρεια, εκεί στην εποχή του Ζήνων. Και λέω, θα το διαβάσω, το διάβασα. Και δεν χωρούσε το κεφάλι μου πως μια νέα γυναίκα πανέμορφη έδρασε έτσι. Και λέω μετά, άντρα σου λέει κάποιος, μορφωμένος σου λέει ο άλλος, διάσημος, με πολλά χαρτιά. Και δέστε πως μια τόσο απλή γυναίκα, όμορφη στο κορμί, αγνή στην καρδιά, ξέφυγε τα προβλήματα, ξεφτέλιζε το δαίμονο και απλά έγινε Αγία. Γιατί? Έκανε αυτό που είπε ο Χριστός, απλά, συγκεκριμένα και ταπεινά. Και όχι το έκανε, προσέξτε, έφαγε λάσπη, έφαγε βρωμιά και κατάφερε να γίνει πιο καθαρή από το χιόνι. Να πώς. Και λοιπόν ξετυλίγω το συναξάρι της Αγίας και ξεκινάω με 18 εγκεφαλικά και καταλήγω να φτάσει αυτό που λέμε έσπαση, να πάει κολλή μου στα βουνά. Κοίτα λοιπόν, η Οσία Θεοδόρα από την Αλεξάνδρεια, όμορφη, νέα κοπέλα, και αυτή τη στιγμή της τόνιωσε η καρδιά της να μοιραστεί τη ζωή της, την καρδιά της, το κρεβάτι της με ένα παλικαρά. Και αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Ερωτευμένοι, χαρούμενοι και αγωνιζόμενοι σε αυτά που λέει ο Χριστός. Με χαρά, ομορφιά, αλλά και ο έρωτας, η αγάπη, όλα όμορφα. Και προχωρούσαν. Οπ, να έξω από το παράθυρο ο φίλος, ο κακός, αυτός που μισεί το καλό, ο μισόκαλος, ο Σατανάς, που δεν είναι φίλος, αλλά ο πρώτος και ο τεράστιος εχθρός. Και βλέπει δύο νέους ανθρώπους, όμορφους κοντά στο Χριστό, αλλά ερωτευμένους, αλλά αγαπημένους. Και σου λέει, εδώ πρέπει να την κάνω τη δουλειά. Βλέπει πώς κατά πράγματα. Η Θεοδόρα ήταν πολύ όμορφη. Και σου λέει, εδώ είναι το παιχνίδι. Θα την τσιμπήσω από εκεί. Είναι κακό μια κοπέλα είναι όμορφη? Όχι, είναι δώρο Θεού και είναι πολύ όμορφο. Αλλά αυτός, ο πονηρός, ο παμπώνηρος, ο τόσο κακός, ο αξεπέραστα κακός, το βρήκε. Όπως κυκλοφορούσε η Θεοδόρα στην Αλεξάνδρεια, κόσμος, νέοι, ομορφιές κλπ. Τις βάζει στο μυαλό, γλιστράει φουκαριάρα και κοιμάται με ένα άλλο παλικαρά και κάνει την πράξη. Αφού τέλειωσε η πράξη, τίναξαν τα κορμιά τους από την ομορφιά, από αυτό που ένιωσαν. Στη Θεοδόρα όμως τώρα ήρθε μέσα στο μυαλό αυτό που έκανε. Κάηκε, πικράθηκε, έλειωσαν όλα. Έφυγε η θολούρα του πάθους. Έφυγε ο καυτός ο έρωτας που την τρέλανε, έστω κι αν πήγε με άλλον άντρα. Και τώρα κατάλαβε, έκανα αυτό το κακό. Εγώ που πιστεύω στον Χριστό, που είμαι ορθόδοξη, πώς τα πούλησα για αυτό το πράγμα. Μα και είχα τον άντρα μου, την αγάπη μου, τη ζωή μοιρασμένη και όλα τα είχαμε. Γιατί? Και την έπιασε ένα παράπονο, και την έπιασε μια πίκρα, και γυρνάει σπίτι και ήταν πολύ πειμένη. Και πάλευε να βρει την άκρη, αλλά την έκυγε μέσα. Γιατί είχε καρδιά καθαρή. Μα πήγε με άλλο άντρα. Ναι, έκανε λάθος. Ναι. Μεγάλο, τεράστιο. Αλλά η καρδιά έψαχνε το πλήσιμο, έψαχνε το λουτρό, έψαχνε να βγει στον ήλιο και να απλωθεί, να φύγει όλη η βρωμιά και η μπόχα. Μα πώς, αφού ο Χριστός το είπε. Ο Χριστός ήρθε για την πόνη, πόρνη, ήρθε για τον κλέφτη, το ληστή, τον αλυταρά, το κοπρόσκυλο. Για όλο ήρθε ο Χριστός. Πώς γίνεται αυτό? Θα αφήνει εκείνη απ' έξω. Τη βλέπει ο άντρας της. Προσπαθεί να καταλάβει τι την πονάει. Εκείνη το κρύβει. Παλεύει εκείνος, εκείνη το κρύβει. Και μια και δυο, μια ημέρα την κοπανάει. Φεύγει από την Αλεξάνδρεια και βρίσκει ένα γυναικείο μοναστήρι. Πιάνε την οικουμένη, χωρίς ότι σπίτι έχει, και τη λέει: σε παρακαλώ, βοήθησε με, κάτι με καίει. Πρέπει να βρω τη λύση. Εκείνη
όπως προσευχήθηκαν, ανοίξαν την Αγία Γραφή. Ό,τι λέει ο Χριστός. Ο Χριστός την έφερε μέχρι εδώ. Ο Χριστός έκανε πίσω την εκείνη την τούμπα της και της χάλασε την όρεξή της για τα ωραία. Είναι λοιπόν και πάλι ο Χριστός εδώ. Και πέφτουν ο γέγραφα, γέγραφα. Το πήρε χαμπάρι. Το κάψιμο θα γίνει δροσιά. Δεν γύριζε ποτέ πίσω. Την κοπανάει σε επόμενο ανδρικό μοναστήρι. Ανδρικά ρούχα, το πρόσωπό της ψευτολερώνεται και ζητάει στον ηγούμενο να τη δεχτεί ως καλόγερο, ως Θεόδωρο τη Θεοδώρα. Τι βλέπει εκείνος? Βλέπει στα μάτια ένα γλυκό πρόσωπο. Έναν άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί πέρα από τον κόσμο. Την μπάζει μέσα, περιμένει λίγο καιρό, βλέπει το πάθος, την όρεξη, τη λαχτάρα του Θεόδωρου πια και δέχεται και τον κάνει καλόγερο ύστερα από αρκετό καιρό. Πέφτει με τα μούτρα ο Θεόδωρος στην υπακοή, στη χαρά, στη βοήθεια, στον κήπο ο Θεόδωρος, γυναίκα από μέσα της, δεν το λέει σε κανέναν. Στον κήπο, να ξελασπώσει, να ξελασπώσει, να βγάλει τα ζώα, να τα καθαρίσει, να πάει στην πόλη, πάντα πρόθυμη. Τη συγχώρεσε ο Χριστός, πολύ γρήγορα. Άρχισε ο Θεόδωρος, η Θεόδωρα, να κάνει θαύματα μέσα στο μοναστήρι. Τη βλέπουν όλοι και δεν πιστεύουν. Τον βλέπουν όλοι και δεν πιστεύουν. Τι γίνεται? Ποιος αυτός ο νέος Θεόδωρος, τόσο αγνός, τόσο πρόσχαρος, χαρούμενος, θυσία, προσευχή και θαύματα? Οπ! Να τους κι άλλος από κοντά. Έφτασε ο δαίμονας. Μου ξέφυγες, της λέει, από εκείνο που έκανα με τον άντρα σου. Τώρα όμως θα σε ξεφτυλίσω όσο μπορώ παραπάνω. Και την έχει από κοντά. Συνέχεια. Δεν την αφήνει μέχρι να καταφέρει να τη στείλει τώρα πιο πολύ κάτω. Πριν προσπάθησε να κάνει κάτι, η Θεόδωρα σηκώθηκε και αντί να πει «εγώ θα τα καταφέρω», πήγε στον Χριστό και είπε τον πόνο της. «Έχω αυτό. Έκανα αυτό στον άντρα μου». Και ο Θεός τη βοήθησε. Την έβγαλε στη γραμμή και τη συγχώρεσε. Κάποια στιγμή της λέει ο γέροντας: «Έλα δωρε, καλόγερε, πάνε στην πόλη, Αλεξάνδρεια, να μου φέρεις λάδι, ξεμένουμε. Ποιον έχω έμπιστο, ποιος είναι καλός, ποιος γρήγορος, ποιος υπάκος? Ο Θεόδωρος». Και φεύγει. Πήγε στην πόλη, φόρτωσε και επιστρέφει. Εκείνη μέσα της έλεγε: «Τον αγαπούσε τον άντρα, τον πονούσε, αλλά η ψυχή της έκαιγε για να καθαριστεί και ήθελα τον δει, να τον χαιρετήσει με έναν τρόπο κάπως». Έλεγε όμως μέσα της: «Όπως ήρθα θα πορευτώ, ό,τι πει ο Χριστός, ορθόδοξη είμαι, αγωνίζομαι, το λάθος μου συγχωρέθηκε και πήρα πιο πολλά καλά τώρα πίσω. Είναι δυνατόν να γελάω στον Χριστό μου?» Και συνέχισε. Και να πριν φτάσει στο μοναστήρι, βλέπει απέναντί της, στο δρόμο της πόλης δηλαδή, να έρχεται το άντρας της. Τον είδε, χάρηκε, ήταν έτοιμη, χτύπησε η καρδιά της. Τον θυμήθηκε, τον αγαπούσε, τον ήθελε. Αλλά πρώτα ο Χριστός, πρώτα η θυσία, πρώτα η αιώνια ζωή και όλα είναι πολύ ωραία, αλλά μετά. Το πρόσωπό της όμως ήταν κουρασμένο, λερωμένο και ένας καλόγερος με παλιά φθαρμένα ρούχα. Έτοιμη να χαιρετήσει, το χαιρετάει. Εκείνος χαμπάρι, βλέπει ένα καλόγερο κουρασμένο και λερωμένο, προσπέρασε και πήγε, χάθηκε. Την έψαχνε για εκείνος, που να πάει το μυαλό του πώς ήταν αυτή κρυμμένη πίσω από το ανδρικό ράσο και τα κουρασμένα χέρια, το πικραμένο πρόσωπο και την καθαρή φωτεινή καρδιά από το τάσο ωραία. Δεν άφησε τη σκέψη να τη φάει ο λογισμός, τον πέταξε πίσω της και έφυγε. «Είμαι στο μοναστήρι» και συνέχισε. Επέστρεψε, έκανε τα υπόλοιπα. Ο διάβολος καραδοκούσε. Πήγαινε να χτυπήσει συναισθηματικά, να θυμηθεί. Ξέφυγε η Θεοδώρα. Και έτσι τη γλίτωσε. Να θυμηθεί, να θέλει πάνω να του μιλήσει, τίποτα. Εκείνη συνεχίζει τον αγώνα. Όμπερ και γένετο. Δεν πέρασε πολύ καιρό και φωνάζει πολύ λεγόμενο: «Έλα εδώ, Θεόδωρε, ευλόγησον γέροντα. Θα μου πας στην πόλη, μου φέρεις πολύ αλεύρι. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Εσένα εμπιστεύομαι για τα λεφτά, για τις μεταφορές». «Ναι». Ξεκίνησε ο Θεόδωρος να πάει στην πόλη, στην Αλεξάνδρεια, να φορτώσει αλεύρια, μπόλικα, πολύς χρόνος, πολύς κόπος και συγκεκριμένη μεγάλη προσοχή, γιατί το ποσό ήταν μεγάλο. Και έφυγε. Άρχισε να επιστρέφει λοιπόν προς το απόγευμα από την Αλεξάνδρεια προς το μοναστήρι. Και εδώ ο άλλος από εκεί, αυτός ο λιταράς, ο Σατανάς, την καραδοκεί να της κάνει τη ζημιά. Σταματάει κάπου εκεί σε αυτά που λέμε ξενοδοχεία, πώς θα λένε αυτά που να φάει, να πιει κάτι και να περάσει τη νύχτα, γιατί νύχτωνε. Και εκεί λοιπόν που καθόταν, φτάνει μια νεαρά, οργισμένη, κλαμμένη και δείχνει: «Να, αυτός ο καλόγερος με βίασε και είμαι έγκυος». Εκείνη είχε πάει με κάποιον που βολεύτηκε, εκείνο δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη και έπρεπε να βρουν κάποιον που να φταίει. Σηκώνει λοιπόν το δάχτυλο μπρος σε όλους και ορλιάζει: «Να, αυτός ο καλόγερος με βίασε και είμαι έγκυος». Ο
Θεόδωρος, Θεόδωρα, τσιμουδιά. Όλα για τον Χριστό. Δεν είπε τίποτα. Έφτασε στο μοναστήρι κουβέντα. Ο Θεόδωρος, η Θεόδωρα, τσιμουδιά. Μετά από 9 μήνες, 8,5, 8 πόσο ήταν, να σου η γυναίκα και αφήνει το παιδί προς το μοναστήρι. Το παίρνει ο ηγούμενος πικραμένος, δεν ήθελε να το δεχτεί. Ο Θεόδωρος, τόσο άγιος, τόσο αγνός, τόσο υπάκος, το πώς γίνεται. Τι να έκανε όμως, το δέχτηκε. Το πήρε, όρισε τους κανόνες που όρισε και το μοναστήρι και λέει: Θεόδωρε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έξω από το μοναστήρι, σε μια καλύβα στο δάσος, θα μεγαλώσει το μωρό σου και βλέπουμε. Αυτά έκανες, αυτά να απολάβεις. Η Θεόδωρα, Θεόδωρος, τσιμουδιά, σκυμμένο το κεφάλι. Θα μπορούσε απλά να ανοίξει τα ράσα και να δείξει πάνω και κάτω και καληνύχτα. Δεν το έκανε. Ναι, τα δέχεται όλα. Και μένει μέσα το δάσος, σε μια καλύβα. Έτρωγε χόρτα από ό,τι έβρισκε και από τα βουνά, νερά από τις πηγές, και για το μωρό το έκανε σαν δικό της. Από τους διάφορους βοσκούς το γάλα, κάτι από εδώ να κάνει ρούχα με ό,τι μπορούσε και το παιδί μεγάλωνε. Πέρασαν τα 7 χρόνια φυσικά στο μοναστήρι, τα κλασικά σχόλια, αφού και για ανθρώπινη κοινωνία είναι. Άγιος ο Θεόδωρος, ναι, πολύ καλός, έκανε και αυτά, αλλά μόλις βγήκε τη γυναίκα, την έκανε τη δουλειά. Πήγε, βρήκε τη μικρούλα, βολεύτηκε. Σχόλια πολλά. Έφτανα και αυτά στα αυτιά της Θεόδωρας, στο Θεόδωρο. Τσιμουδιά, αγώνας, πως είδε και μέσα στο δάσος, μόνιμα ένα ξένο παιδί να παλεύει. Και να έρχεται μέσα και να της λέει: Να, αυτοί σε κατηγορούν. Πες την αλήθεια, να την πεις τώρα. Τώρα ξεφτύλισε τους όλους. Και τον καλόγερο μας και τον ηγούμενο. Ξεφτύλισε τους. Και ο άντρας σε περιμένει στην αγκαλιά του να κοιμηθείτε μαζί. Αγώνας, σκληρός. Δεν γονατίζει τη Θεόδωρα. Ξέρει να προσεύχεται και να παρακαλάει. Είναι ορθόδοξη. Έχει βρει τη λύση και την πόρτα. Την αφήσει, δεν μπορεί να την αφήσει. Πέρασαν τα 7 χρόνια. Και έτσι και έγινε. Μπαίνει στο μοναστήρι πάλι και αφού είχε παιδί, ο ηγούμενος την απαλλάσσει από τις διάφορες δυσκολίες του μοναστηριού και στο πίσω μέρος δίνει ένα μικρό σαν καλυβάκι να είναι εκεί με το μωρό. Το μεγάλωνε. Προσπαθούσε και προσευχή, αγώνας. Και μέσα πήραν τους. Βγες ρε, πες τους, ξεφτύλισες τους και τώρα, καταλάβουν ποια είσαι. Και δεν είσαι ποιος. Τίποτα. Αγώνας, προσευχή, τα κατάπινε όλα και πάντα με ένα χαμόγελο όσο δεν έφτανε. Κάποια στιγμή, και ήταν βράδυ, ό,τι είχε νυχτώσει. Και ακούν το μωρό μικρό παιδάκι να κλαίει σπαρακτικά. Αμολάνε οι καλόγεροι. Τι γίνεται, ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν το Θεόδωρο, Θεόδωρα να κοιμάται. Είχε απλά κοιμηθεί. Είχε πάει κοντά στον Χριστό που τόσο αγάπησε. Και δεν άνοιξε το στόμα της να πει ούτε καν την αλήθεια. Δηλαδή γιατί, να ξεφτυλίσει ανθρώπους, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που λέμε δεν πάει άλλο. Για αυτή πήγαινε όμως. Γιατί απλά ήταν Θεόδωρα αγωνίστρια. Και τη στιγμή εκείνη. Ο Χριστός ειδοποιεί, σήκω του λέει, κοίτα, ανοίγει τα μάτια του παππούς και βλέπει μια γυναίκα ανεβαίνει στον ουρανό ψηλά, μέσα αγγέλους, σε φώτα, σε ομορφιές. Λέει αυτός, τα χάσα, λέει, τι αγγέλους βλέπω και γυναίκες, πώς γίνεται. Το φωνάζουν, γέροντα, τρέξε. Τρέχουν, ο Θεόδωρος κοιμήθηκε, πάλι δεν καταλαβαίνει. Τον ανοίγουν, να τον ξεντήσουν, να τον καθαρίσουν, να τον θάψουν και βλέπουν πως ήταν γυναίκα. Πήραν χαμπάρι. Ειδοποιήθηκαν. Κανένα Θεόδωρο δεν υπήρχε και ολοκληρώνεται μια Θεόδωρα που έχει στο κεφάλι, μεγάλωσε ένα ξένο μωρό, λέει οποιαδήποτε ξεφτύλα από όλους και από τους πάντες για να φτάσει εδώ. Ειδοποίησαν και το σύζυγο και έφτασε. Την είδε, χάρηκε, έκλαψε. Πόσες φορές φώναξε το όνομά της και έμεινε εκεί μαζί της και αφού την έθεψαν να μείνει και αυτό στο μοναστήρι. Και έκλεισε πώς η ιστορία της υπομονής και της τεράστιας αυτής. Θεοδόρας της Αλεξανδρινής, πως το παιδί κοινό, αν και δεν ήταν δικό της, μεγάλωσε και ήταν ο επόμενος ηγούμενος του μοναστηριού. Δέστε, ένας απλός νέος άνθρωπος, μια πολύ όμορφη κοπέλα, πως έκανε ένα λάθος και από το λάθος, με τη συγγνώμη, με την ταπείνωση, τα πέρασε όλα, κρατώντας από κοντά το Χριστό και έφτασε να τα περάσει, να τα σβήσει, να καθαριστεί και να γίνει πιο καθαρή από πριν. Είπε συγγνώμη. Και όταν πήρε την αμαρτία, πήρε το λάθος, πήρε την πληγή και τη γιάτρεψε. Σκούπισε το αίμα, σκούπισε τα μάτια, καθάριζε την καρδιά. Και έφτασε να γίνει και αυτή η Αγία και ο σύζυγος και ένα άλλο παιδάκι. Βλέπετε πως τα φέρνει και πως μας πολεμάει ο Σατανάς και πως αν θέλουμε και βάλουμε στο παιχνίδι τον Χριστό, η πλάστικα γέρνει καθαρά και χαλαρά υπέρ ημών. Και αυτό είναι το μήνυμα. Να σας αφήσω και είπα πολλά. Αδέλφια μου, ό,τι και να σας πω και ό,τι και να μου πείτε, καθένας ξέρει την κάψα μες στην καρδιά του. Καθένας ξέρει τη χαρά που κρύβει η γλώσσα του και καθένας τα νερά που έχει μέσα στο κεφάλι του.
Αν όμως αυτά δεν πάνε πέρα, αν δεν ξημερώνει το πρωί, και δυστυχώς, αν ο πόνος είναι μεγάλος, που στην εποχή μας είναι μεγάλος και αξιμέρωτος, πρέπει κάπου να δούμε που γράφει ο δρόμος Χριστός, Ορθοδοξία, Ανάσταση για πάντα. Και αυτό είναι η σκέψη μου. Χριστός Ανέστη για πάντα, από καρδιάς, και δεν το ξεχνώ. Στα μέλος κλίμης τα σέβη μου.